Κύριε Μιχαλόπουλε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα, κυρία Σαμολαδά. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε. Βέβαια, με όλα αυτά που μας συμβαίνουν, πώς μπορούμε, κύριε Μιχαλόπουλε, να λέμε καλό μήνα όταν βλέπουμε αυτή τη σύψη της κοινωνίας? Αφήστε τα, σας ακούω, ακούγαμε πολύ προσοχή και ενδιαφέρον την εκπομπή σας. Νομίζω ότι αυτή είναι η πρόκληση όμως, επειδή δυστυχώς δεν ζούμε σε κάποιο κόσμο, ξέρετε, έτσι ονειρικά φτιαγμένο, και δεν βλέπω να γίνεται και πολύ σύντομα έτσι όπως τον ενεργούμαστε όλοι μας, τουλάχιστον εμείς οι πιο αισιόδοξοι. Νομίζω ότι η πρόκληση είναι ακριβώς να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτό, δηλαδή στο μαύρο, στη μιζέρια, στη βία. Και συνήθως αυτά τα πράγματα αντιστέκεσαι απαντώντας διαφορετικά. Η βία δηλαδή γεννάει βία. Το μαύρο γεννάει μαύρο. Το θέμα λοιπόν είναι να απαντήσουμε σε αυτό με κάτι διαφορετικό. Και αυτή τη δύναμη βέβαια θα τη βρει με κάποιο τρόπο ο καθένας μέσα του. Χρειάζονται δηλαδή στόχοι, χρειάζονται οράματα, χρειάζονται όνειρα. Πιστεύω πάρα πολύ στο όνειρο. Από μικρό παιδί και μεγαλώνοντας, έβλεπα ότι τα πιο σημαντικά μου όνειρα μπορεί να άργησαν λίγο να πραγματοποιηθούν, αλλά γίναν τελικά πραγματικότητα. Και κυρίως και με αυτό το βιβλίο, αλλά και με το επόμενο που ετοιμάζω. Αυτό θα ήθελα να μοιραστώ με τους αναγνώστες μου, ότι το όνειρο και το φως στη ζωή μας δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Και επειδή εκπαιδευόμαστε από μια κοινωνία συνήθως στο να είμαστε οι πρώτοι που θα κάνουμε τα πράγματα, ο πρώτος που θα κάνεις αυτό, ο πρώτος που θα κάνεις το άλλο, ο πρώτος που θα πας εκεί, ο πρώτος που θα κατακτήσεις το τάδε ας πούμε πράγμα, νομίζω τελικά το σημαντικότερο στη ζωή είναι να είσαι ο τελευταίος που θα κάνεις τα πράγματα. Και το εννοώ με την έννοια του ότι να μπορείς μεγαλώνοντας να παραμένεις σε ένα επίπεδο και συναισθηματικό και ψυχολογικό και διανοητικό και σωματικό βέβαια, σε μια τέτοια κατάσταση να μπορείς να κυνηγάς τα όνειρά σου και να τα κάνεις πραγματικότητα. Ναι, τα δικά σου όνειρα, όχι τα όνειρα του άλλου, όχι τους στόχους που βάζει ο άλλος και να προσπαθείς να είσαι πρώτος σε κάτι που είναι του άλλου. Το δικό σου όνειρο, για το δικό σου όνειρο να ανοίγεις δρόμους. Διαβάζω στις πρώτες σελίδες του βιβλίου, στις κορυφές μέσα μας, έχετε ένα απόσπασμα του Μαντέλα που λέει ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο, έχει τη δύναμη να εμπνέει, έχει τη δύναμη να ενώνει τον κόσμο με έναν τρόπο που λίγα άλλα πράγματα τον μπορούν. Μιλάει στα νιάτα σε μια γλώσσα που την καταλαβαίνουν. Ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργήσει ελπίδα εκεί που λίγο πριν υπήρχε μόνο απελπισία. Ο αθλητισμός είναι πιο δυνατός ακόμη και από κυβερνήσεις στο να καταρρύπτει φυλετικούς διαχωρισμούς. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Στο σήμερα τα ξημερώματα, κύριε Μιχαλόπουλε. Πόσο δίκιο έχετε και πόσο κόντρα έρχεται αυτό που μόλις διαβάσατε με αυτό που ζήσαμε σήμερα τα ξημερώματα και που φοβάμαι ότι θα ξαναζήσουμε. Ξέρετε, θα προσπαθήσω να σας απαντήσω με έναν λίγο διαφορετικό τρόπο. Έχω την τιμή τα τελευταία χρόνια να κάνω στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ως απεσταλμένος του Υπουργείου Παιδείας τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάω στα παιδιά κάθε σχολικής βαθμίδας που έρχονται εκεί για τις αξίες του αθλητισμού, για όλα αυτά που και για μένα αποτελέσανε τη δύναμη στο δρόμο μου και στα όνειρά μου. Και σας έχω δει, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά οφείλω να το πω, σας έχω δει όχι μόνο στην Αθήνα, σας έχω δει ότι όπου ζητάνε την παρουσία σας και τα σοφά λόγια που έχετε κατακτήσει μαζί με τις κορυφές που έχετε κατακτήσει, είναι πραγματικά εξαιρετικά. Εξαιρετικές οι ομιλίες σας μπορούν να δημιουργούν φως εκεί που υπάρχει σκοτάδι και να δείχνουν στα παιδιά έναν φωτεινό φάρο. Σας χρειαζόμαστε και στη Θεσσαλονίκη, εκεί ήθελα να καταλήξω. Ελπίζω με το καινούριο βιβλίο να μας έρθετε. Έχω έρθει πάρα πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη με διάφορες αφορμές και εννοείται ότι θα έρθω και με το καινούριο. Δεν το συζητώ. Να περάσουμε όλο αυτό το δύσκολο που έχουμε τώρα με τα σχολεία μας τα κλειστά, με τις κοινωνικές αποστάσεις και όλα θα ξαναγίνουν. Επιστρέφουμε σε αυτό που έλεγα και αισθάνομαι πραγματικά πολύ περίεργα όταν μπαίνουμε στο κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο, σε αυτό το καταπληκτικό χώρο που πραγματικά πατώντας μέσα σε μαγεύει, σε συγκινεί, όποια ηλικία και αν είσαι, σε όποια ηλικία και αν ανήκεις. Και με ρωτάνε πάντα τα παιδιά, γιατί κύριε στα δύο πέταλα του σταδίου κάτω από τους φωτεινούς πίνακες υπάρχουν αυτά τα σειρματοπλέγματα. Και εκείνη την ώρα εγώ πρέπει να τους απαντήσω ότι αυτά τα σειρματοπλέγματα βρίσκονται εκεί για τους οργανωμένους οπαδούς των ομάδων που έχουν το στάδιο ως έδρα τους. Και πώς να εξηγήσεις ένα μικρό παιδί που βλέπει τον αθλητισμό με τα ρομαντικά μάτια που πρέπει να τον δει ότι υπάρχουν άνθρωποι με ονοματεπώνυμο, γνωστή στις ομάδες που αυτό το παιδί θαυμάζει και που αντί να είναι κινητή διαφήμιση της ομάδας πρέπει να είναι μαντρωμένη στα παιχνίδια τους πίσω από κλουβιά. Και αν πρέπει να είναι μαντρωμένη στα παιχνίδια αυτά πίσω από κλουβιά, μετά η κοινωνία πού θα τους βάλει αυτούς τους ανθρώπους? Τι κάνουν δηλαδή, θέλω να πω, οι ομάδες για όλο αυτό το πράγμα? Εγώ πιστεύω ότι τη μεγάλη ευθύνη την έχουν πρώτα απ' όλα οι ομάδες. Βεβαίως και η κοινωνία μας, αλλά όλο αυτό το πράγμα, το να σκοτώνεται ένα παιδί στα 19 του χρόνια, επειδή διαφώνησε με κάποιους άλλους, δεν ξέρω καν αν διαφώνησε. Ούτε καν, κύριε Μιχαλόπουλε. Ακριβώς, ούτε καν διαφώνησε.
να βρίσκει αυτό το τραγικό τέλος εμοραγώντας με αυτόν τον τραγικό τρόπο πριν ακόμα καν ξεκινήσει η ζωή τους, γιατί στο βωμό του αθλητισμού όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι απίστευτα τρελό, είναι θλιβερό, είναι απογοητευτικό. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε, κάπως πρέπει να αντιδράσουμε. Ίσως πρέπει να αναπροσδιορίσουμε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται αθλητισμός, όλο αυτό που προβάλλουμε ως αθλητισμός. Μέχρι πρόσφατα το πρώτο πράγμα που άκουγες όταν έδιναν, ας πούμε, όταν κάνα την απονομή σε έναν τενίστα ήταν εκείνη, δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνες τις μεγάλες επιταγές που κάποτε τους δίνανε, που ήταν τα χρήματα που παίρνανε. Δεν μπορεί πια να είναι αυτός, να είναι αυτό το πρότυπο για κάποιον άνθρωπο. Και δεν μπορεί που να είναι και αυτό το κίνητρο για τους ταλαντούχους ανθρώπους που μπορούν να διαπρέπουν στους χώρους του αθλητισμού. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Δυστυχώς. Έχουμε καταντήσει να έχουμε απλά επαγγελματίες αθλητές σε αυτούς τους χώρους, ειδικά στα ιδιαιτέρως προβεβλημένα αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς. Και ξέρετε, επειδή είμαστε και σε μια εποχή που τα social media παίζουν αυτόν τον τρομερό ρόλο που παίζουν και που δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει αρνητικό αποτύπωμα, γιατί εγώ μπαίνοντας στα σχολεία και μιλώντας με τα παιδιά, ξέρετε, είναι φοβερά σοκαριστικό να ρωτάς ένα παιδί τι θα ήθελες να κάνεις όταν μεγαλώσεις, και να σου απαντάει διάσημος, κύριε. Θέλω να γίνω διάσημος. Και να σου λέει θέλω να γίνω διάσημος, έχοντας στο νου του, ξέρω κι εγώ, τη Μαρία Κάλλας, να το δεχτώ. Αλλά να θέλει να γίνει διάσημος, έχοντας στο νου του τους δίθεν influencer της εποχής μας, δηλαδή ανθρώπους που πήγαν και παίξαν, λέμε, σε ένα οποιοδήποτε τηλεπαιχνίδι της συμφοράς, σε ένα reality, που σημαίνει ότι στην πιο παραγωγική φάση της ζωής, επειδή δεν είχαν δουλειά, πήγαν εκεί, κερδίσαν επειδή τους πρόβαλε τηλεόραση, και μέσα από αυτό το πράγμα βγήκανε πλούσιοι, επώνυμοι και αναγνωρίσιμοι, το οποίο τώρα πάνε να το χρησιμοποιήσουν για να χτίσουν μια καριέρα. Δηλαδή, δείτε πόσο ανάποδο είναι αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ. Και μετά έχω πάνω από ένα παιδί τι. Ήδρωσε τη φανέλα, κάνε αθλητισμό, μπε στο στάδιο ή σπούδασε, διάβασε και μπορεί και να μην τα καταφέρει γιατί υπάρχουν ατυχίες. Μπορεί να γίνει και εκείνο, μπορεί να γίνει το άλλο. Άρα, νομίζω ότι όλα αυτά έχουν παίξει ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και κάπου εκεί έχουμε χάσει τα πατήματά μας. Ναι. Οι κορυφές μέσα μας, αυτές που περιμένουν να τις κατακτήσουμε και είναι στο χέρι μας, στο μυαλό μας. Στο χέρι μας και στο μυαλό μας να τις κατακτήσουμε. Το επόμενο βιβλίο πότε το περιμένουμε από τις εκδόσεις Άγκυρα, κύριε Μιχαλόπουλε? Άμεσα. Νομίζω στο επόμενο δίμηνο θα έχει κυκλοφορήσει. Εξαιρετικά. Και θα είναι γι' αυτό ένα βιβλίο που έχει να κάνει λίγο με την οικία του ονείρου. Ο προσωρινός του τίτλος είναι Χρειάζεσαι πολύ χρόνο για να γίνεις νέος. Όχι για να μείνεις νέος, για να γίνεις νέος. Σας ευχαριστώ θερμά, θα με βοηθήσετε στην κλήρωση. Θέλω δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 73. Σπάσατε τα τηλέφωνα σήμερα για το βιβλίο σας. Τέλεια. Λοιπόν, το 70 θα είναι το ένα νούμερο. Ωραία. Γιατί είναι και ένα νούμερο που μου αρέσει πάρα πολύ. Και το άλλο θα είναι το 1, μια και σήμερα είναι και πρωτομηνιά. Α, σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλόπουλε. Καλό τάξη εδώ όλα. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.